Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δημήτρης Μιχελακάκης και είμαι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, δηλαδή του αυτοκινήτου, της φόρμουλα και του κάρτ. Σήμερα, για μια ακόμα φορά, επιβεβαιώνω την άποψή μου ότι εάν έχει ελπίδα το motorsport, την έχει από την περιφέρεια και όχι από το υδροκέφαλο αθηνοκρατικό κράτος. Εδώ εσείς έχετε δυνατότητες, γνωρίζεστε και αυτή είναι μια καλή προδιαγραφή για να κάνετε πράγματα. Είναι βέβαιο ότι με την ευκαιρία του Ράλι Φθιώτιδος αυτό επιβεβαιώνεται και βέβαια θερμαίνει και μια ελπίδα που έχει να κάνει και με διεθνείς διοργανώσεις. Όσο και αν σήμερα, ειδικά σήμερα, είναι πολύ δύσκολη μέρα για τις περιφέρειες, τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, που μας βάζει σε ιδιαίτερες σκέψεις εάν τελικά αυτό που θέλουμε να γίνει, έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Δυστυχώς, ενδεχομένως και η εσωστρέφεια να μας οδηγεί σε αρνητικό αποτέλεσμα. Έχουμε αποτελέσματα, εικόνα αξιολόγησης, της εποχής δηλαδή, όπου λένε ότι το motorsport μόνο προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες και γενικότερα στην οικονομία της πατρίδας, είτε σαν κίνηση εμπορική, είτε σαν κίνηση τουριστική, και αντιλαμβάνεστε τι ωφέλη έχουμε από τέτοιου είδους δράσεις. Προφανώς αναφέρομαι σε διεθνείς διοργανώσεις. Παρ' όλα αυτά δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Οι μέρες σήμερα έχουν να κάνουν, οι επόμενες μέρες, με το Ράλι Φθιώτιδας. Προσωπικά εύχομαι καλή τύχη, έμπειροι διοργανωτές, έμπειρα στελέχη από τις κορώνες της Ομοσπονδίας. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να ευχαριστηθείτε κι εσείς σαν τοπικοί παράγοντες, η πόλη και βέβαια οι αγωνιζόμενοι τον αγώνα αυτό. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Πιστεύω ότι αν έστειλα ένα μήνυμα, έφτασε. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε μεγαλύτερα γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ευχαριστώ. Είμαι ο Νίκος Μανώλης, ο πρόεδρος του Ιστορικού Σωματείου Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας. 32 ράλι φθιότητος, λοιπόν, φέτος, το 2015, 45 ετών το σωματείο μας. Δεύτερο αρχαιότερο στην Ελλάδα, δεύτερο μεγαλύτερο. Μέσα από την εξαιρετική συνεργασία και υποστήριξη σύσσωμης της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλων των φορέων του τόπου και της ευρύτερης περιοχής και βεβαίως όλων των κατοίκων και των συμπολιτών μας της Λαμίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διοργανώνουμε σε πάρα πολύ δύσκολες χρονικές στιγμές το 32ο Ράλι Φθιώτιδος, ένα μεγάλο εγχείρημα αγωνιστικά και μια διοργάνωση η οποία ανεβάζει πολύ τον πύχη στο μηχανοκίνητο αθλητισμό πανελλαδικά. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδος, η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδος είναι όπως πάντα δίπλα μας. Ο Δήμος Λαμιαών είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης του αγώνα. Για άλλη μια φορά, πολλάκις θα μπορούσα να πω. Το Επιμελητήριο Φθιώτιδος, εκπροσωπώντας όλους τους επαγγελματιοβιοτέχνες της περιοχής μας, είναι και αυτοί δίπλα μας. Βεβαίως, όλα τα σώματα ασφαλείας και η υποστήριξη έμπρακτα της Ομοσπονδίας
Αυτοκινήτου, Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, που εδώ και 3 χρόνια πλέον πρέπει να τονίσουμε ότι το motor sport είναι αναγνωρισμένο επίσημο σπορ από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως και η αγωνιστική λέσχη αυτοκινήτου, επίσης αναγνωρισμένο πλήρως αθλητικό σωματείο. Προς το παρόν είναι ο χαιρετισμός και η εισαγωγή. Θα επισέλθουμε σε πιο εμπεριστατωμένη συζήτηση αργότερα και άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλη την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους φορείς και τα σώματα ασφαλείας, διότι χωρίς αυτούς δίπλα μας ήταν αδύνατον να εκπονηθεί, διότι περί εκπονήσεως πρόκειται, αυτό το τεράστιο σχέδιο που λέγεται 32 ώρα ληφθιότητας. Μεταφέροντας και το μήνυμα συμπαράστασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, του κ. Μπακογιάννη, ο οποίος κολλείεται να παραστεί στη σημερινή συνέντευξη λόγω της συμμετοχής του στην συνεδρίαση της ΕΝΠΕ, θέλω να πω ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δίνει ένα δυναμικό παρόν σε μια μεγάλη και σπουδαία διοργάνωση, η οποία προάγει τον τόπο μας και δίνοντας συγχρόνως ένα μήνυμα ότι όταν οι τοπικές κοινωνίες οργανώνονται και συνεργάζονται, μπορούν να παράγουν σπουδαία αποτελέσματα. Σαν Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν μπορούσαμε να μείνουμε απόντες από αυτή τη διοργάνωση, η οποία νομίζουμε ότι δίνει ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη του τόπου μας το επόμενο διάστημα, συγχαίροντας την αγωνιστική λέσχη Λαμίας για την πρωτοβουλία αυτή να διοργανώσει το 32ο Ράλι Φθιώτιδας και ευχόμενη καλή επιτυχία. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λοιπόν θα είναι δίπλα ενεργά στη διοργάνωση αυτή, συμπαραστεκόμενη με κάθε τρόπο στους διοργανωτές, τόσο στους διοργανωτές όσο και στους επισκέπτες και θεατές της. Ευχαριστώ πολύ. Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω τη διοργάνωση του 32ου Ράλι Φθιώτιδας Κταίου Χαλκιάς, που αποτελεί το δεύτερο και τον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι, που θα διεξαχθεί στη Φθιώτιδα το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Απριλίου. Παράλληλα, χαιρετίζουμε την πραγματοποίηση στην πόλη, που είναι γνωστή στην πόλη της Λαμίας για την μεγάλη παράδοση σε παρόμοιους αγώνες, της ασφάλτινης υπερειδικής διαδρομής Άγιος Λουκάς, αλλά και τις χωμάτινες ειδικές διαδρομές που θα διεξαχθούν εντός των ορίων του Δήμου μας, που ξυπνούν έτσι μνήμες εποχής Ράλι Ακρόπολης στις παρυφές της Όρθρης και όχι μόνο. Είμαι σίγουρος ότι η αγάπη, η γνώση, το μεράκι και η μεγάλη εμπειρία των ανθρώπων της αγωνιστικής λέσχης αυτοκινήτου Λαμίας σε διοργανώσεις αγώνων υψηλών προδιαγραφών σε επίπεδο οργάνωσης, θεάματος και ασφάλειας θα αποτελέσουν την καλύτερη εγγύηση για το πλούσιο και ασφαλές θέαμα που θα απολαύσουν οι θεατές. Η διοργάνωση του ράλι αυτού έχει ξεχωριστεί, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Δήμο, για την πόλη και για την ευρύτερη περιοχή, όπως ανέφερε και ο κ. Αντιπεριφερειάρχης. Εύχομαι στους διοργανωτές και στους συμμετέχοντες στο 32ο ράλι καλή επιτυχία και στους πολλούς φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού που θα βρεθούν τις επόμενες μέρες στην περιοχή και στο Δήμο Λαμιαίων, που αποτελεί εξάλλου και τον μεγάλο οικοδεσπότη του αγώνα, να απολαύσουν μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία. Καλή επιτυχία. Ως εκπρόσωπος όλων των παραγωγικών φορέων, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας καλωσορίζει το 32ο Ράλι Φθιώτιδας Κταίου Χαλκιάς, μια διοργάνωση η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τοπική κοινωνία. Θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα τους ανθρώπους της Λέσχης, οι οποίοι πραγματικά
μας εκπλήσουν ευχάριστα με καινούργιες ιδέες, όπως είναι αυτή της ειδικής διαδρομής μέσα στην πόλη, και ελπίζουμε κάποιες τέτοιες έξυπνες ιδέες να φέρουν πάρα πολύ κόσμο στην πόλη. Αυτό, και σε συνδυασμό με αυτό που είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Μιχαλακάκης, ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός βοηθάει πάρα πολύ την οικονομία σε όλα τα επίπεδα, δεν θα μπορούσε το Επιμελητήριο Φθιότητος και οι επαγγελματίες να μην στηρίζουν αυτή τη διοργάνωση. Είμαστε κοντά τους, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε σε ό,τι μπορούμε. Το μεγάλο βάρος πέφτει σε αυτούς. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλούμε όλο τον κόσμο να πλαισιώσει αυτή την διοργάνωση, η οποία έχει και τις ιδιαιτερότητες που είπαμε, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος της Φθιότιδας έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος, θα αναβιώσει ένα αίσθημα του Ράλι Ακρόπολης που πραγματικά λείπει από τις καρδιές όλων των ανθρώπων της Φθιότιδας. Ευελπιστώντας λοιπόν σε ένα απότερο μέλλον να έχουμε κοντά μας τόσο μεγάλες διοργανώσεις, αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να δείξουμε ότι και μπορούμε και ο κόσμος της Φθιότιδας το θέλει. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Λέγομαι κυρίες Θανάσης και έχω αναλάβει το νευραλγικό κομμάτι της οργάνωσης αυτής ως πρόεδρος της διοργάνωσης αυτού του μεγάλου γεγονότος που συμβαίνει στην περιοχή μας. Τηρωμένο των Αλλαγιών πράγματι είναι ένα μίνι Ακρόπολης. Εμείς ως αγωνιστική λέσχη, ως σωματείο πλέον, ανεβάσαμε τον πύχη πιο ψηλά και θέλοντας να συναγωνιστούμε την ιστορία μας και τον ίδιο μας τον εαυτό, ξεφεύγοντας από την μιζέρια και από το όλο αυτό αρνητικό κλίμα το οποίο υπάρχει στη χώρα, θελήσαμε να καινοτομήσουμε. Θελήσαμε το σπορ να ανεβεί επίπεδο, θέλουμε το σπορ να ανεβεί επίπεδο και αποφασίσαμε να καινοτομήσουμε στο κομμάτι της σούπερ ειδικής που γίνεται μέσα στην πόλη, να καινοτομήσουμε επίσης στο κομμάτι της ζωντανής κάλυψης που δεν έχει ξανασυμβεί επίσης στα χρονικά του σπορ, από όσον εγώ γνωρίζω, και να τομίσουμε και σε ένα κομμάτι το οποίο θεωρώ το πιο σπουδαίο, είναι αυτό της συνδιοργάνωσης, της συνεργασίας φορέων και αρχών για μία διοργάνωση τέτοιου μεγέθους. Είναι μαζί μας όλοι οι φορείς, λοιπόν. Είναι μαζί μας η Εκκλησία, ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Φθιότητας, ο κ. Νικόλαος. Είναι μαζί μας οι ξενοδόχοι της Λαμίας και οι ξενοδόχοι των Ολυτών Υπάτης που έχουν κάνει ειδικές προσφορές και τιμές για αθλητές και θεατές που θα έρθουν στην περιοχή μας. Και θεωρούμε και πιστεύουμε ότι θα είναι και οι συμπαραστάτες μας και οι συμπολίτες μας που θα πλαισιώσουν και θα μας δώσουν δύναμη να συνεχίσουμε για περαιτέρω ωραίες διοργανώσεις που θα αναδείξουν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και θα δημιουργήσουν ένα τουριστικό, θα έλεγα, προϊόν για την περιοχή μας. Αυτά για την ώρα. Θα ήθελα ο πρόεδρος Σαλάλ να μας πει λίγα λόγια για τα οργανωτικά όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό και θα επισέλθω μετά και σε περαιτέρω λεπτομέρειες με το οργανωτικό κομμάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.